Να μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από τον κύριο Ροΐδη. Βέβαια. Και ήθελα να τον ρωτήσω πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα όλη αυτή την αντιπαράθεση και που γίνεται γύρω από το ασφαλιστικό, από το ζήτημα του ασφαλιστικού. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν? Εσείς δεν βλέπετε καμία διαφορά? Ακολουθούν και οι δύο τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κάποιες μικρές παραλλαγές, προσπαθώντας να πείσουν ότι είναι το ένα καλύτερο από το άλλο το σχέδιο. Το σίγουρο είναι ότι είναι απέναντι στα συμφέροντα των εργαζομένων το ασφαλιστικό και οδηγείται στην κατάρρευση. Για μια ακόμα φορά γινόμαστε όλοι θεατές στο ίδιο έργο, στο γαϊτανάκι των αντιγκλήσεων, για το ποιος έκανε λιγότερο ή περισσότερο. Και όμως και οι τρεις που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, φτωχοποίησαν την ελληνική κοινωνία. Και αν θέλετε να το πω λίγο σκληρότερα, μας έκλειψαν την αξιοπρέπειά μας. Και κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό. Και αντί να συζητάμε ποιος έκανε τι έκανε, να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα για να τα βάλουμε κάτω, για να τα εμφανίσουμε και όχι να τα κρύβουμε. Υγεία, παιδεία, ασφάλεια, εθνική άμυνα. Δεν μιλάει κανείς για τα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Ροΐδη, 30 δεύτερα κι εσείς, κύριε Θεοχάρη, για να κλείσουμε. Κοιτάξτε, για να κλείσουμε. Και να μας πείτε πόσο αισιόδοξο είναι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση το Κομμουνιστικό Κόμμα να αυξήσει τα ποσοστά του. Γιατί υπάρχει μια στασιμότητα εδώ και πολύ καιρό, και παρά την οικονομική κρίση και παρά την κριτική που ασκείται και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ δεν πήρα καμία απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια ατζέντα από όλα τα κόμματα αυτά, τα αστικά κόμματα, να ακολουθήσουν ακριβώς τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών θεσμών, όπως θέλουμε να τις λέμε. Μιλάμε ποιος στοχοποίησε, ποιος λιγότερο, περισσότερο. Εγώ προσωπικά έχω χάσει το 67% από τη σύνταξή μου. Ναι. Αναλογικά, ακριβώς τα ίδια μου πήραν όλοι. Και αυτό συνέβη στους περισσότερους. Χάσαμε τα χρήματά μας από το Δημοτικό Ταμείο. Καμία πρόβλεψη για αποκατάσταση. Απαντήστε με στο ερώτημα που σας έθεσε ο κ. Σαββατζάς για το... για τα ποσοστά. Για τα ποσοστά, ναι. Νομίζω ότι είμαι αισιόδοξο ότι θα αυξηθούν τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω και μία... επειδή ξέρετε ότι είμαι απόστατος. Ναι. Και πολύ ναυτικού. Θα ήθελα να κάνω και μία... να απευθυνθώ ειδικά στους συναδέλφους μου, τους ανενεργεία που κρατάνε Θερμοπύλες, και στους αποστράτους. Και να τους καλέσουν να αφουγραστούν και να μελετήσουν τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ενός αληθινά πατριωτικού κόμματος που αγωνίστηκε δίκαια για τα δίκαια αυτού του λαού πάντα, πολέμησε απέναντι σε κατακτητές και στάθηκε απέναντι σε δικτάκτορες. Να τους καλέσουν να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή τους πολιτικούς απόγονους των συνεργατών των Ναζί, τα τσιράκια αυτού του συστήματος, που σπέρνουν το φαρμάκι του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πρέπει να τους απομονώσουμε. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα και είναι ο πραγματικός απέναντί του. Εντάξει. Και να λογιστούν ότι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία μας όλοι εμείς ανήκουμε στις λαϊκές οικογένειες και πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα διαχρονικά όλων αυτών των οικογενειών.